τον Μάιο του 2020, το έργο κατασκευής κόμβων στο φωνικό δρόμο της Εθνικής Οδού της Αγίας Πελαγίας θα είναι πραγματικότητα, με τις συνθήκες ασφάλειας να αναβαθμίζονται για δημότες και επισκέπτες, οι οποίοι αντίκριζαν τραγικές εικόνες στην άσφαλτο. Κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών προχώρησε σε αυτοψία στην περιοχή, διαπιστώνοντας ότι όλα κυλούν ομαλά και χωρίς προβλήματα, παρά τις σχετικές δυσκολίες του μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Συνεχίζονται τα έργα σε πολύ καλό ρυθμό. Θεωρώ ότι και σύμφωνα με τα όσα μας λένε εδώ και οι επιβλέποντες από το Υπουργείο, αλλά και ο ανάδοχος, ο εργολάβος που δουλεύει εδώ καθημερινά, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Οτιδήποτε προκύπτει το ξεπερνάμε με καλό συντονισμό και καλή συνεργασία. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι είναι εφικτός ο στόχος για την παράδοση του έργου τον Μάιο του 2020. Το χρονοδιάγραμμα μιλούσε για Μάιο. Μιλάει για Μάιο, φαίνεται να είμαστε μέσα στο στόχο και διασφαλίζει και την ασφάλεια των τουριστών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την επικίνδυνοτητα του σημείου. Τώρα δεν θα διατρέχουν κανένα κίνδυνο και αυτοί. Διασφαλίζει την ασφάλεια των κατοίκων των μόνιμων και των επισκεπτών. Νομίζω ότι είναι ένα έργο πραγματικά πνοής, χωρίς να είναι κλισέ. Πραγματικά πνοής και για την Αγία Πελαγία και για το Μαλεβίς και για όλη την Κρήτη. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα. Αρχές Ιουλίου του 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες στον κόβο της Αχλάδας, ενώ έναν μήνα μετά οι εργασίες μπλόκαραν λόγω διαφόρων προβλημάτων και μπλοκών. Τον Οκτώβριο του 2019 οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ξεπεράστηκαν και το έργο ξεκινά και πάλι, με την αγωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων να είναι εμφανής, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απένταξης του αναπτυξιακού έργου. Οι δημοτικές εταιρείες, όπως η ΔΕΙΑΜ, συντονίζουν και τη μετακίνηση των δικτύων ίδρυυσης. Ο ΔΕΔΙΕ συνεργάζεται και με τη μετακίνηση των στήλων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες όπως αυτές που προέκυψαν πριν την έναρξη των εργασιών. Άρα είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων. Το καλοκαίρι του 20 θα έχουμε δύο πολύ ασφαλείς καινούργιους κόμβους σε αυτό το πολύπαθο δικό δικτύο. Πλέον το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς σε Αγία Πελαγία και Αχλάδα, ωστόσο οι οδηγοί θα πρέπει να σέβονται την εργοταξιακή σήμανση στο ΒΟΑΚ για την αποφυγή τυχών ατυχημάτων.